よろしくお願いします。Όλοι έχουμε παίξει ή και λατρέψει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όλους μας έχει συνεπάρει η ατμόσφαιρα του Metroid, η ξενιασιά του Mario και το αίσθημα ηρωισμού του Link. Έχετε σκεφτεί όμως τι συμβάλλει σε μέγιστο μάλιστα βαθμό στη δημιουργία ατμόσφαιρας ονείρων όπως στα προαναφερθέντα games? Σίγουρα η μουσική, η ακουστική δηλαδή επένδυση του εκάστοτε game, που είναι εξίσου σημαντική ή και πιο σημαντική από την οπτική του μορφή, τα γραφικά δηλαδή. Και αλήθεια, πια. Ποιο αντιπροσωπευτική περίπτωση ανθρώπου που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην gaming σκηνή από τον Κότσι Κόντο? Κεφάλαιο 1. Καριέρα. Ο Κότσι Κόντο, ηλικίας πλέον 60 ετών, γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1960 στην Αγκόγια της Ιαπωνίας και εργάζεται στη μαμά Nintendo από το 1984 μέχρι και σήμερα για 36 συναπτά έτη. Από μικρός μάλιστα είχε δείξει έφεση στη μουσική. Βελτίωσε τις ικανότητές του αρχικά συμμετέχοντας σε μπάντες που έπαιζε jazz και rock και έπειτα ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις μουσικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Οζάκα. Στο τελευταίο έτος στο Πανεπιστήμιο είδε μία ανακοίνωση από τον σχεδόν άσημη τότε Nintendo που ζητούσε ανθρώπους για τη μουσική σύνθεση κομματιών, αποκλειστικά για games. Θυμάται χαρακτηριστικά. «Βρήκα τον δρόμο», είπε, «στη Nintendo, κοιτάζοντας τον πίνακα αναζήτησης θέσεων εργασίας της σχολής. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνω πολλές αιτήσεις για πολλές διαφορετικές εταιρείες, αλλά είδα τη διαφήμιση της Nintendo και μου άρεσε να κάνω συνθέσεις. Πραγματικά, μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για μένα», σκέφτηκα. Πέρασα μια συνέντευξη και από τότε είμαι εκεί», δήλωσε. Ο Κόντο είναι το τρίτο άτομο που προσλήφθηκε από την Nintendo για να δημιουργήσει μουσική και ηχητικά εφέ για τα παιχνίδια της, μετά τον Τανάκα και τον Κανεόκα. Ωστόσο, είναι ο πρώτος στην Nintendo που ειδικεύεται αποκλειστικά στη μουσική σύνθεση. Ακόμα και πριν ενταχθεί επίσημα στη Nintendo, το πρώτο του προϊόν είναι το όντιο και το arcade παιχνίδι Punch Out της Nintendo το 1984, δημιουργώντας κυρίως ηχητικά εφέ. Κατάφερε μάλιστα να ξεπεράσει τις προκλήσεις του πρώιμου υλικού που είχαν τα arcade. Καθώς το Famicom γινόταν όλο και πιο δημοφιλές στην Ιαπωνία από το λανσάρισμά του το 1983, ο Κόντο ανέλαβε να συνθέσει μουσική για τα επόμενα παιχνίδια της κονσόλας στη νέα ομάδα ανάπτυξης της Nintendo. Το δεύτερο εγχείρημά του στη Nintendo είναι το εγχειρίδιο οδηγιών για τον τρόπο προγραμματισμού ιαπωνικής μουσικής στο Famicom, χρησιμοποιώντας τη Family Basic. Κλείνοντας την πρώτη του χρονιά στη Nintendo, δημιούργησε μέρος της μουσικής του Devil World μαζί με τον Ακατσούκα. Το 1985 η Nintendo άρχισε να προωθεί το Famicom στο εξωτερικό ως Nintendo Entertainment System και έτσι εκμεταλλεύτηκε τη συντριβή του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών του 1983 που είχε στην ουσία καταστρέψει την Atari και άλλες εταιρείες. Τότε έγινε το μεγάλο μπαμ. Συνθέτει το επικό tune του Super Mario Bros. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1986, το εξίσου επικό soundtrack του Legend of Zelda, βοηθώντας στην πώληση άνω των 60 εκατομμυρίων αντιτύπων των εν λόγω τίτλων.
Το Super Mario Bros. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια το βίντεο παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών για μία μόνο πλατφόρμα και αποτελεί την πρώτη και μεγάλη δημιουργία του Koji Kondo. Οι μελωδίες του παιχνιδιού έγιναν με σκοπό την αέναη επανάληψη μικρών μουσικών κομματιών, χωρίς όμως να γίνονται βαρετά. Τον λόγο soundtrack έντυσε πάνω από 50 κονσέρτα, έγινε bestseller, έγινε ringtone, ρημιξαρίστηκε από διάφορους καλλιτέχνες ανά την Ιφίλιο. Το έργο του Kondo στο The Legend of Zelda έχει επίσης αναγνωριστεί από gamers και κριτικούς. Ο συνθέτης μας δημιούργησε 4 βασικά κομμάτια background μουσικής για το πρώτο μέρος της σειράς. Μάλιστα, το μουσικό κομμάτι Overworld συγκρίνεται πλέον σε δημοτικότητα με το κύριο θέμα του Super Mario Bros. Μετά την επιτυχία του Legend of Zelda, δημιούργησε τις μελωδίες για 2 αποκλειστικά ιαπωνικά παιχνίδια. Το Mysterious Murazame και το Shin Onigashima. Αυτός μάλιστα δημιούργησε και το soundtrack για το Doki Doki Panic το 1987, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε εκτός Ιαπωνίας ως Super Mario Bros. 2 το 1988. Ο Kondo επέστρεψε στη σειρά Super Mario για το εκπληκτικό και κατά με τον καλύτερο των όλων εποχών Super Mario Bros. 3 το 1988. Στη συνέχεια δημιούργησε και τον launch τίτλο του Super Nintendo, το Super Mario World. Μετά την ολοκλήρωση του soundtrack για το Super Mario World, ο Koji Kondo ήταν υπεύθυνος για το Pilot Wings, ενώ συνέθεσε επίσης και το Hollywood Copter Theme και αυτό. Στη συνέχεια δημιούργησε τα πρωτοποριακά θέ για το Star Fox το 1993 και πάλι για το SNES. Το 1995 συνέθεσε τη συνέχεια του Super Mario World, το Yoshi's Island. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Kondo έγραφε συνήθως μόνος του όλες τις συνθέσεις, με το The Legend of Zelda, Ocarina of Time, να είναι η τελευταία δουλειά που ο Kondo δούλεψε μόνος του. Από τότε συνεργάζεται με άλλα μέλη του προσωπικού της Nintendo, συμβουλεύοντας και υποπτεύοντας τη μουσική που δημιουργήθηκε από άλλους συμμετέχοντας σε τίτλους όπως το Super Mario Galaxy, το The Legend of Zelda Spirit Tracks, το The Legend of Zelda Skyward Sword και βέβαια το Super Mario 3D World. Ακολούθως εργάστηκε ως sound director και βασικός συνθέτης του Super Mario Maker και τη συνέχεια του Super Mario Maker 2. Κεφάλαιο δεύτερο. Συναυλίες και κονσέρτα. Ο Kondo παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα του Play a Video Game Symphony στο θέατρο Rosemont στο Illinois το Μάιο του 2006, όπου η μουσική του από τη σειρά Super Mario Bros. Και Legend of Zelda εκτελέστηκε από μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα. Παρευρέθηκε και έπαιξε επίσης σε μια σειρά 3 συναυλιών για την 25η επέτειο της σειράς Legend of Zelda στα τέλη του 2011. Τέλος,
Έπαιξε πιάνο με το αμερικάνικο rock συγκρότημα Imagine Dragons, ζωντανά μάλιστα, στην τελετή The Game Awards 2014, το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Κεφάλαιο 3. Μουσικό στυλ και επιρροές. Η μουσική του Kondo για το Super Mario Bros. Σχεδιάστηκε γύρω από την αίσθηση της κίνησης που αντικατοπτρίζει και αντικατοπτρίζεται στην εμπειρία του παίχτη. Ακολούθησε τη φιλοσοφία του δημιουργού και σχεδιαστή της σειράς, του μεγάλου Σιγερού Μιαμότο, ο οποίος ζήτησε ο ήχος για το παιχνίδι να γίνει με ουσία και να συγχρονιστεί με στοιχεία του παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα, ο Kondo βασίστηκε σε μια σειρά από είδη που χρησιμοποιούνται κυρίως για χορό, όπως η λατινική μουσική και το βάλς. Στο πρώτο The Legend of Zelda, ο Kondo αντιπαραθέτει το θέμα του Overworld του παιχνιδιού με το μουσικό θέμα που παίζει στα μπουντρούμια. Ο Kondo παρατήρησε πρώτος μάλιστα τη σημασία της προβολής διαφορετικών χαρακτήρων μέσω της μουσικής, έτσι ώστε οι παίκτες να γνωρίζουν σχεδόν αμέσως πού βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα, χρησιμοποίησε αυτή την τακτική και σε άλλα παιχνίδια που δούλεψε συμπεριλαμβανομένου και το Super Mario Bros. Αυτά ήταν και τα βασικότερα σημεία μιας πλούσιας πραγματικά βιογραφίας ενός μεγάλου συνθέτη και στιχουργού όπως ο Koji Kondo. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πρώτο από μια σειρά, θέλουμε να πιστεύουμε, βίντεο ντοκιμαντέρ που σας ετοιμάζουμε στο indie.gr. Να είστε καλά! Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πρώτο από μια σειρά, θέλουμε να πιστεύουμε, βίντεο ντοκιμαντέρ που σας ετοιμάζουμε στο indie.gr.